Καλησπέρα, coach. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα μας, αλλά και παγκοσμίως να φύγουμε λίγο από αυτό το κακό που έχει έρθει εδώ και αρκετό καιρό. Όντως. Και να απελευθερωθούμε. Όντως, coach. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Κάνατε μια εξαίρεση για εμάς. Είχατε προπόνηση πριν από λίγο, νομίζω. Έτσι ακριβώς. Δικιά μου χαρά είναι και δικιά μου τιμή. Αρκετό διάστημα έτσι προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, αλλά πραγματικά η ώρα της προπόνησης σήμερα έγινε λίγο πιο νωρίς και έχω και εγώ τη χαρά να είμαι μαζί σας. Coach, ο Ηρακλής κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια, η αλήθεια είναι, μέσα από διάφορα ζητήματα και προβλήματα από το καλοκαίρι. Ένας δικός σας απολογισμός για το 2021 που έφυγε, τη χρονιά αυτή που έφυγε, η οποία έφυγε με καλό τρόπο, με μια πολύ σπουδαία νίκη επί της Βέρειας. Ποιος θα μπορούσε να είναι, γυρνώντας πίσω το χρόνο? Επειδή είναι πολύ νοπό στη μνήμη μας το προηγούμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι που μας πέρασε, όπου ο Ηρακλής δεν ήταν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Πραγματικά η φετινή χρονιά του 2021 είναι, παρόλο που πέρασε δύσκολα για παγκοσμίως, για όλη την παγκόσμια κοινότητα, νομίζω ότι για τον Ηρακλή είναι η χρονιά της αναγέννησής του και μέσα από αυτές τις δυσκολίες, όπως περιγράψατε κι εσείς, καταφέραμε να βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και να συζητάμε με τον Ηρακλή στη δεύτερη κατηγορία, που δεν είναι του αρμός να βρίσκεται εδώ, αλλά να μπορούμε να πούμε ότι είναι εδώ ο Ηρακλής και έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα σε μια πραγματικά μεταβατική σεζόν, χωρίς αδειοδότηση, με πολλές δυσκολίες και όλα ξεκινώντας από το μηδέν. Όμως δεν θα πρέπει να χάνουμε τον ενθουσιασμό και τη χαρά μας και εμείς αλλά και ο κόσμος του Ηρακλή, όπου μπορεί και βλέπει μετά από πολλά χρόνια την μεγάλη και ιστορική αυτή ομάδα να βρίσκεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Εγώ αυτό κρατάω από το 2021, πέρα από τις δυσκολίες που ανέφερα και πριν, όπου η Ηρακλής βρίσκεται ξανά στις επαγγελματικές κατηγορίες και πραγματικά έκλεισε και η χρονιά με μια σπουδαία νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι αυτή της Βέρειας, που έχει στόχο υψηλό. Καταφέραμε και δείξαμε και μια ακόμη φορά ότι η Ηρακλής με αυτά τα νέα τα παιδιά, με αυτές τις συνθήκες, τις δημιουργίες που είχαμε από το καλοκαίρι, έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο σε αυτή την κατηγορία. Coach, νομίζω και αυτή η εμφάνιση σας έδωσε και δύναμη και για τη συνέχεια, έτσι. Γιατί το να κερδίζεις μια ομάδα με αυτούς τους στόχους, ενώ εσύ έχεις τα ζητήματά σου, έχεις μια νεανική ομάδα, έχεις ζητήματα με απαγόρευση των μεταγραφών με τα ηλικιακά κτλ. Προφανώς και παίρνετε δύναμη μεγάλη από αυτή την επιτυχία. Έτσι είναι. Οι δυσκολίες υπάρχουν, όμως δεν είναι άλλοθη και δικαιολογία για κανέναν μας, γιατί ως Ηρακλής οφείλουμε να το κάνουμε. Το δείξαμε και με τη Λάρισα μέσα στο Καφαντζόγλιο, αλλά και με τη Βέρεια. Θεωρώ ότι αυτό που μας λείπει το γνωρίζουμε αγωνιστικά. Η ομάδα πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει περισσότερους βαθμούς και να βρίσκεται ακόμη και ψηλά στην βαθμολογία με βάση τις εμφανίσεις. Έτσι αξιολογώ, αλλά θεωρώ ότι αυτή η νίκη πραγματικά έδωσε ψυχολογία και περισσότερη εμπιστοσύνη ακόμα και στους πεδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι νέοι και προσπαθούν με την πολλή δουλειά στην καθημερινότητα να σηκώσουν το βάρος αυτής της ομάδας. Έτσι είναι. Μαζί με τον κύριο Ευγενίου, βεβαίως, το καλοκαίρι όταν συζητούσατε και σχεδιάζατε την ομάδα, γνωρίζατε τις δυσκολίες που υπάρχουν και τα δεδομένα προβλήματα, αλλά και το γεγονός ότι και η κατηγορία φέτος αποτελείται και από αρκετά αξιόλογες ομάδες, μέχρι πολύ καλές, θα λέγαμε. Δεν σας απέτρεψε όμως αυτό να αισιοδοξείτε και στήσατε εντός εγωγικών βεβαίως μια ομάδα αξιόμαχη, ανταγωνιστική, που όπως είπατε και εσείς, αν ήταν λίγο καλύτερη μπροστά, μπορούσε να είχατε και περισσότερους βαθμούς. Ναι, έτσι έγινε. Η δημιουργία της ομάδας ξεκίνησε με μια κινητικότητα των ανθρώπων και της οικογένειας του Ηρακλή, όπου πραγματικά με την παρουσία του κυρίου Ευγενίου καταφέραμε γρήγορα να δημιουργήσουμε αυτή την ομάδα όπως την περιγράψατε. Σίγουρα ο όμιλός μας και η κατηγορία, αλλά και ιδιαίτερα ο Βόρειος Όμιλος, έχει πάρα πολλές ιστορικές ομάδες, ομάδες οι οποίες έχουν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα εδώ και πολλά χρόνια και συνεχίζουν και το κάνουν. Και μάλιστα απέναντι σε αυτές και σε όλες τις ομάδες, εμείς δείχνουμε αυτό που είπατε, την ανταγωνιστικότητα και το γεγονός ότι με λίγο περισσότερη. Με κάποιες προσθήκες που θα μπορέσουμε να κάνουμε τώρα, προσπαθούμε τουλάχιστον να κάνουμε, να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί και να μπορούμε να παίρνουμε και περισσότερους βαθμούς και να παίρνουμε αυτό που μας αξίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ό,τι δυσκολία και αν υπάρχει,
Και ό,τι συναντήσαμε μέχρι σήμερα σε αυτούς τους 4 μήνες λειτουργίας του Συλλογού της επανεκκίνησης και δείχνουμε ότι το προσπαθάμε ακόμα και νομικούς παράγοντες ναι, που βρέθηκαν μπροστά μας, χωρίς να μας αποπροσανατολίζουν από το αγωνιστικό, εμείς θα προσπαθούμε να το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε. Είναι από τις πρώτες κουβέντες, από τις πρώτες δηλώσεις που έχω κάνει τουλάχιστον για τον κόσμο του Ηρακλή, είναι ότι τουλάχιστον θα νιώθουν περήφανοι για αυτό το οποίο βλέπουν με αυτές τις δυσκολίες, έτσι όπως δημιουργήθηκε η ομάδα, θα βλέπουν μια ανταγωνιστική ομάδα την οποία θα τη χαίρονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα βλέπουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα καταθέτουν την ψυχή τους. Νομίζω ότι σε αυτό είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ναι, νομίζω ότι πράγματι έτσι είναι και ο κόσμος αυτό νιώθει. Επίσης, θα πρέπει να καταθέσω και εγώ την προσωπική μου έτσι, εκτίμηση και το γεγονός, εντύπωση αν θέλετε, ότι πριν τον αγώνα πάντα όλοι αγκαλιασμένοι δίνεται έναν όρκο προσπάθειας. Και μετά τον αγώνα πάντα χαιρετάτε τον κόσμο, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για τους φιλάθλους. Οι φιλάθλοι αυτά τα παρατηρούν, βλέπουν τι κλίμα υπάρχει μέσα στην ομάδα, πόσο οικογενειακά είναι μια κατάσταση κτλ. Αυτά παίζουν ρόλο. Μπορεί για κάποιους ουδέτερους ή τέλος πάντων εκτός των ομάδων να μην παίζουν πολύ ρόλο, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικά. Ίσως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι αυτό που θίξατε. Από την πρώτη μέρα συνύπαρξης όλων αυτών των ανθρώπων που προσπαθούμε και στην καθημερινότητα ακόμα να πετύχουμε τη δημιουργία αυτής της ομάδας και να καθημερινά να βελτιώνουμε πράγματα, ναι. Ήταν ακριβώς αυτό όπως το θίξατε. Θεωρώ ότι η παρουσία και το τάση του Κατσαμπή είναι καταληκτική μέσα στα αποδυτήρια, ναι. Ενός ανθρώπου ο οποίος θεωρώ ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα. Σωστά. Και νομίζω ότι η παρουσία του και μόνο πρεσβεύει ακριβώς αυτό το ομαδικό πνεύμα. Αυτή η φιλοσοφία ήθελε να ταιριάξει με τη δική μου, αλλά και όλων των ανθρώπων που είναι γύρω στην ομάδα. Και έτσι ο πρώτος στόχος ήταν αυτός. Θεωρώ ότι για να δημιουργήσεις μια ομάδα μεγάλη, θα πρέπει να φτιάξεις πρώτα τα αποδυτήρια και τις σχέσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν στην διαδικασία. Αυτό πρέπει να συμβαίνει σε όλη μας τη ζωή, στις οικογένειές μας, στις δουλειές μας, στις δουλειές της δικές σας, αλλά έτσι ακριβώς και στον επαγγελματικό χώρο το δικό μας. Είπατε προηγουμένως ότι πριν από κάθε αγώνα είμαστε όλοι αγκαλιασμένοι. Ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα, το ίδιο συμβαίνει και ναι, μετά. Ναι, ναι. Γιατί έχουμε αποδεχθεί ότι όλοι μαζί το απολαμβάνουμε περισσότερο και μάλιστα και με την παρουσία του κόσμου αυτό μας δημιουργεί ένα κίνητρο παραπάνω για να το απολαύσουμε όλοι μαζί. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και στη συνέχεια. Τώρα, αυτό είναι το ζητούμενο. Η συνέχεια, βεβαίως, όλοι γνωρίζουμε τα δεδομένα, γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Έχει πει και ο πρόεδρος, έχετε πει και εσείς σε παλιότερες δηλώσεις, ότι προφανώς και είναι μια μεταβατική χρονιά αυτή, να δει η ομάδα πώς θα σταθεί στα πόδια της, να δει το κλίμα γενικότερα, το περιβάλλον. Πώς όμως οριοθετούμε την συνέχεια, με τι δεδομένα και βεβαίως με την προσμονή ίσως και κάποιων ενισχυτικών κινήσεων που θα γίνουν. Ναι. Πολλές φορές έτσι και κάποιοι που ακούνε αυτές τις λέξεις ότι είναι μια μεταβατική σεζόν ή η δημιουργία μιας ομάδας ίσως και να κουράζει αυτό, ναι. Αλλά θα πρέπει να κατανοήσει ο κόσμος ότι η δημιουργία μιας ομάδας από μηδενική αφετηρία είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Δηλαδή το να δημιουργήσεις τις συνθήκες για να υπάρχει επόμενη χρονιά και μάλιστα στην ομάδα του Ηρακλή που να θυμίσω και στον κόσμο μας ότι έχουμε πληγωθεί πάρα πολύ από τις προηγούμενες χρονιές με προσπάθειες δημιουργίας μιας ομάδας, ναι. Και την επόμενη χρονιά να ψάχνουμε ομάδα αν υπάρχει ο Ηρακλής. Έτσι. Αυτό η παρουσία του κ. Ευγενίου και των ανθρώπων, των ανθρώπων γύρω από τον κ. Ευγενίου και μάλιστα από την οικογένεια του Ηρακλή νομίζω ότι δίνουν τη βάση για την επόμενη χρονιά. Και είναι τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει την ομάδα μας, έχουμε δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο είναι πολύ δυνατό, με πολλά νέα παιδιά. Υπάρχει απαγόρευση των μεταγραφών. Δεν υπάρχει μια ενημέρωση επίσημη για το αν αυτό θα αλλάξει για όλες, ναι, τις ομάδες. Ο Ηρακλής είναι η μόνη ομάδα η οποία ακόμα και το καλοκαίρι δεν έκανε μεταγραφές πριν των 3 που επιτρεπότανε. Επομένως αυτό περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή αν βγει μια επίσημη αποφασή από την Super League 2 ή από την ΕΠΟ για να μας επιτρέψουν κάποιες μεταγραφές. Διαφορετικά θα πρέπει να κινηθούμε κάτι που έχουμε ανάγκη για την ενίσχυση της ομάδας μας, το ενισχυοδυναμικό, κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα βοηθήσουν στην, ναι, προσπάθεια και μάλιστα μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται αυτή την ώρα, όπως είπε και πριν, που το αξίζει πάρα πολύ. Σίγουρα μέσα από αυτή τη χρονιά επαναλειτουργούν ακόμα και η Μίκρα που έχουμε την ευλογία να την έχουμε ο Ηρακλής στις εγκαταστάσεις μας, όπως και κομμάτια οργανωτικά τα οποία βελτιώνονται καθημερινά
και έτσι θα μπορέσουμε, κάνοντας απολογισμό στο τέλος της χρονιάς, να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα μια πολύ αισιόδοξη μέρα, όπου η Ραδίς θα μπορέσει να έχει ακόμα πιο υψηλούς στόχους. Αναφέρθηκαν ήδη κάποια ονόματα. Τώρα, εγώ δεν θέλω να πω βέβαια σε ονοματολογία, δεν θέλω να σας φέρω και σε δύσκολη θέση. Ισχύουν κάποιοι ξένοι ποδοσφαιριστές που ακούστηκαν ή που γράφτηκαν? Πρώτα απ' όλα έγινε πρώτη προσθήκη με τον Μάνο τον Πατράλη, έναν πολύ αξιόλογο που ανακοινώθηκε. Που ανακοινώθηκε, ήδη βρίσκεται μαζί μας και προπονείται. Ευελπιστούμε να είναι το συντομότερο διαθέσιμος στις υποχρεώσεις μας. Έχει γίνει μια συμφωνία με τον Κώστα τον Άλεξ, όπου σωστά και βγήκε στα μέσα, όπου θα ολοκληρωθεί όταν ο ποδοσφαιριστής είναι εδώ και περάσει τα εργομετρικά του και τις γιατρικές εξετάσεις. Προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ θα συνδέσω λίγο την προηγούμενη ερώτησή σας με το εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, και αυτό γίνεται με κόπο. Άρα δεν θα επιτρέψουμε κανένας ποδοσφαιριστής να μπει στα αποδυτήρια αυτά αν δεν είναι στο ίδιο ποδοσφαιρικό προφίλ και με την ίδια νοοτροπία, για να μην χαλάσει αυτό το οποίο δημιουργούμε. Σίγουρα η ομάδα θέλει ενίσχυση. Ναι. Μέσα σε αυτήν την αστάθεια που δεν γνωρίζουμε αν θα μπορούμε να έχουμε ποδοσφαιριστές μεγαλύτερους των 25 και των 23 ξένοι, εμείς μελετάμε, έρχονται ονόματα. Σίγουρα. Η διοίκηση είναι δίπλα στην ομάδα, έχει δώσει το πράσινο φως για να μπορέσουμε οτιδήποτε είναι ικανό να, και στα δύο επίπεδα, και στο χαρακτήρα αλλά και αγωνιστικά, να μπορέσει να ενσωματωθεί στην ομάδα μας και να βοηθήσει. Μάλιστα. Υπάρχει προφανώς το ενδεχόμενο να έχουμε ίσως και κάποιες αποχωρήσεις παιδιών, έτσι, δηλαδή να γίνει μια ανακατάταξη στο ρόστερ ή όχι? Αυτό θα μου επιτρέψετε να το, να είναι κάτι εσωτερικό που θα γίνει εφόσον γίνουν κάποιες προσθήκες. Το ρόστερ μας είναι ακόμα μικρό ποσοτικά. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν περνάει κάτι τέτοιο το μυαλό το δικό μου. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα ανακοινωθεί. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δείτε. Ναι, σωστά. Τώρα, το πρόγραμμα. Έχουμε αναβολές. Έχουμε ομάδες με κρούσματα. Και η ομάδα σας, νομίζω, πέρασε έτσι μια τέτοια περιπέτεια. Τι γίνεται έτσι τώρα, πότε θα ξαναπαίξετε? Έτσι είναι. Πραγματικά περνάμε μια δύσκολη περίοδο με αυτή τη μετάλλαξη που υπάρχει. Άγγιξε και τη δική μας την ομάδα, όπως και πάρα πολλές ομάδες της Super League 2 αλλά και της Super League 1. Βλέπουμε λίγο δύσκολες καταστάσεις. Βέβαια, τις ζούμε και σαν κοινωνία. Έτσι και στο ποδόσφαιρο βλέπουμε αθλητές οι οποίοι δεν κάνουν καθόλου προπόνηση, ξαφνικά πρέπει ομάδες να παρουσιαστούν με πολύ λίγους ποδοσφαιριστές. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε και το πώς θα αντιδράσουν. Τα ποδοσφαιριστές περνάνε αυτή την περίοδο του COVID και νοσούν, και ξαφνικά πρέπει την επόμενη μέρα να παίξουν ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι θα πρέπει με περισσότερη σοβαρότητα και περισσότερη οργάνωση η Super League 2 αλλά και η ΕΠΟ να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Εμείς είμαστε, πάμε μέρα με τη μέρα, δεν μπορούμε να οργανώσουμε τίποτα, και αυτό το οποίο έτσι περιμένουμε είναι αποφάσεις. Εμείς οφείλουμε να τηρούμε το πρωτόκολλο, το οποίο το κάνουμε πολύ πιστά, και έτσι αύριο θα ξανακάνουμε τον έλεγχό μας για να δούμε αν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στον επόμενο αγώνα που έχουμε την Καρδίτσα. Μάλιστα. Ωραία. Να ευχηθούμε δύναμη, να ευχηθούμε φυσικά υγεία, έτσι, η οποία χρειάζεται στην προσπάθειά σας. Νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλή έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια που κάνετε. Έχει δει δηλαδή μια καθαρή προσπάθεια, μια ανταγωνιστική ομάδα, νέους παίκτες, νέα διοίκηση, νέο προπονητή. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν τα εχέγγυα με ηρεμία να προχωρήσετε, έτσι, και να μπορέσετε να έχετε ένα θετικό αποτέλεσμα, κότσο. Εγώ αυτό καταγράφω. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το μέλλον. Αυτό ισχύει, έτσι όπως το είπατε. Και εδώ οφείλω και το νιώθω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Ηρακλή, ο οποίος αγκαλιάζει, αγκάλιασε και αγκαλιάζει και συνεχίζει να το κάνει την προσπάθεια αυτή που γίνεται, κατανοεί και με πολύ αισιοδοξία στηρίζει σε κάθε μας αγώνα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, στηρίζει αυτή την όμορφη προσπάθεια που γίνεται με ενθουσιασμό, με διάθεση, και ευελπιστώ ακόμα περισσότερος κόσμος να έρθει, γιατί ο κόσμος του Ηρακλή, αν και πληγωμένος, θα πρέπει να κατανοήσει σιγά σιγά με τις πράξεις τις δικές μας ότι αυτή η προσπάθεια, όπως είπατε και εσείς, είναι καθαρή. Ναι. Είναι προσπάθεια αναγέννησης και προσπάθεια η οποία θα αφήσει την επόμενη μέρα μια μεγάλη παρακαταθήκη για την ομάδα του Ηρακλή. Έτσι ακριβώς είναι. Coach, ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησες. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια Μεγάλη και μου τιμή. εύχομαι να τα ξαναπούμε με ακόμη καλύτερα δεδομένα για τον Ερακλή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.